πρόβλημα των δίσκων του Ανόη με το ρομπότ S3 της Parallax, προγραμματισμένο από τον Νίκο Γιανακόπουλο. Ο αλγόριθμος των δίσκων του Ανόη απαιτεί να μεταφερθούν οι δίσκοι που βρίσκονται στην κολόνα Α σε κάποια άλλη κολόνα, για παράδειγμα στην κολόνα C. Ο βασικός κανόνας, οι βασικοί κανόνες είναι δύο. Κάθε φορά πρέπει να μετακινούμε μόνο έναν δίσκο και δεύτερον δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μεγαλύτερο δίσκο πάνω σε μικρότερο. Επιτρέπεται μόνο μικρότερο πάνω σε μεγαλύτερο. Η ιδιαίτερη σημασία αυτού του αλγορίθμου είναι η πολυπλοκότητά του, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των δίσκων. Για παράδειγμα, τα βήματα που απαιτούνται για νη δίσκους είναι 2^-1, όπου νη ο αριθμός των δίσκων. Σε αυτό το παράδειγμα που έχουμε 5 δίσκους, απαιτούνται 2^5, 32 δηλαδή, μείον 1, 31 βήματα. Αν αυξηθεί έστω και ένας δίσκος, τα βήματα αυξάνονται εκθετικά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επίσης αυτού του αλγορίθμου είναι ότι επιλύεται με αναδρομικές διαδικασίες. Αναδρομή δηλαδή είναι η ιδιότητα εκείνη που μία συνάρτηση μπορεί να καλεί τον ίδιο της τον εαυτό.
περισσότερα για τη μαθηματική ανάλυση του αλγορίθμου σε επόμενα βίντεο.